προσπαθεί ενεργό στον πάγκο. Αντιόλο με τον Κυριάκο. Ο Κύπριος αμυντικός παραχωρεί το πλάι on out. Επαναλαμβάνω, κάνει σήμερα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έχει έρθει στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Κόγε θα ξαναδώσει στον Γκόμες, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ ωραία από τον Ατάντα. Κατάφερε να γυρίσει την σέντρα. Έγινε, όχι, δεν έγινε κεφαλιά από τον Αντιόλο, από τον Γκριγκαλασβίλη. Έγινε για να φτάσει μπάλα στον Ντεμέλο. Τον έκλεισε στη συνέχεια ο Γκόμες. Αντιόλο. Πολύ μακριά το σουτ του Μαλάντζε, δεν θα απειλήσει τον Μποκατίνοφ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Ο Ζαχαρίου, η τελευταία αλλαγή του Απόστολου Μακρύδη. Καθώς ο Αντιόλο θα κάνει το σουτ, δεν ευθυδιάζεται ο Μποκατίνοφ. Καλή προσπάθεια από τον νεαρό επιθετικό της Πάφου. Εδώ ξανά, με το αριστερό γίνεται το σουτ, σκάει μπάλα μπροστά από τον Μποκατίνοφ, ο οποίος αποκρούει σταθερά. Πινσέλη. Αντιόλο. Κέρδισε φάουλ η ομάδα της Πάφου, εκτελέστηκε αυτό να λαμπεί προς το μέρος του Αντιόλο, η μπάλα πάει στον Μαλάντζε. Ζαχαρίου. Αντιόλο, Νταμάχου, Γκόμες. Αντιόλο. Μαλάντζε, Ζαχαρίου με τον Κυριακού στο ένας εναντίον ενός. Θα κερδίσει το κόρνερ ο παίκτης της Πάφου. Έχει κερδίσει με 2-0 την Σάντερλαντ. Έχει ολοκληρωθεί το μάτς. Για να δούμε την Πάφο τώρα με τον Οκόγε. Το σούτ από τον Αντιόλο είναι άστοχο. Και πάμε στον Χρήστο γιατί ετοιμάζει αλλαγή ο εθνικός. Χρήστο. Ναι, ο Πράκερ είναι έτοιμος για να μπει στο γήπεδο. Θα πάρει την θέση του Σόταν Γκριγκαλασβίλη. Νομίζω είναι μια κίνηση που δείχνει έτσι και το σκεπτικό από εδώ και στο εξής του Ντανίλο Ντόνσιτς. Βγάζει έναν επιθετικό μέσο και βάζει έναν αμυντικό μέσο για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Πριν ο Αλαμπή. Ήρθε ο Αράμπαλ μαζί με τον Οκόγε. Ο Ατάντα ψύχρεμα στον Ντεβρίσε. Το πλάγιο είναι υπέρ του εθνικού. Εκτέλεσε ο Κόγε, είναι καλά εκτελεσμένο η κεφαλιά από τον Αντιόλο. Η μπάλα περνά έξω, νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή της Πάφου στον αγώνα αυτή. Στο 71 το λεπτό λοιπόν. Ο Αντιόλο πιάνει την κεφαλιά, όμως δεν μπορεί να απειλήσει τον Μποκατίνοφ, δεν μπορεί να μιμηθεί τον Ιάκοπ. Κάτσε την πάσα του Πινσέλη, όμως δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Και η Πάφος τώρα έχει κατοχή μπάλας με τον Αντιόλο. Άφησε το πλεονέκτημα ο Μασάς, έβαλε το σφύριγμα, αλλά στη συνέχεια έκανε το νεύμα, βλέποντας ότι η Πάφος κράτησε την μπάλα στην κατοχή της. Πράκερ. Ωραία στον Πινσέλη. Έχει υποδείξει το σωστό σημείο και εκτελέστηκε ο Μασάς. Ντεμέλο. Ο Κόγε στον Γκόμες. Πάσα είναι καλή για τον Ντεμέλο. Ο Κόγε προλαβαίνει, γυρίζει, έγινε το σουτ. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Μασάς. Επιμένει Πάφος, ο Γκόμες θα σουτάρει και η μπάλα θα περάσει έξω. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Πάφου. Εδώ ξανά η φάση με τον Οκόγε. Όντως δεν υπήρχε κάτι. Και στη συνέχεια ο Γκόμες έκανε το σουτ με εξωτερικό φάλτσο με το δεξί. Η μπάλα πέρασε έξω.
Ο Κόγε απέφυγε τον Αράμπαλ. Μαλάντζε. Κόντραρε η μπάλα στον Κυριάκο, κατέληξε κόρνερ για την Πάφο. Καθώς συμπληρώνουμε 88 λεπτά παιχνίδι. Ζαχαρίου. Γκόμες.